Πονοκέφαλο σε ειδικού και κυβερνήσει έχει δημιουργήσει μετάλλαξη δέλτα, καθώς είναι αρκετά πιο μεταδοτική και σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, τα εμβόλια δεν είναι τόσο αποτελεσματικά απέναντί τη. Σύμφωνα με την Τεχνική Διευθύντρια για τον Κορονοϊό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγεία, Μαρία Φαν Κέρκοφε, τα υπάρχοντα εμβόλια είναι λιγότερο αποτελεσματικά κατά τη μετάλλαξη ΔΕΛΤΑ. Όπω δήλωσε, υπάρχει μια πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Λάνσετ που εξέτασε τη μειωμένη εξουδετερώση τίτλου από τι παραλλαγέ Α, ΒΓ και ΔΕΛΤΑ που δείχνουν μείωση τη εξουδετερώση στην παραλλαγή Δ. Όχι τόσο όσο στην παραλλαγή Β που εντοπίστηκε για πρώτη φορά στη Νότια Αφρική. Συνεχίζοντα, αναφέρθηκε και στι παραλλαγέ του κορονοϊού στον αστερισμό μεταλλάξεων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αναποτελεσματικότητα τα εμβόλια σω υπάρξει στιγμή που θα έχουμε ένα σύμπλεγμα μεταλλάξεων που θα εμφανιστούν σε μια παραλλαγή και απέναντι στην οποία τα εμβόλια μα ουσιαστικά θα χάσουν τη δραστικότητά του και αυτό θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι θα το αποφύγουμε, τόνισε. Προβληματισμό δημιουργεί και ο πίνακα από τη Βρετανία που δείχνει πω οι πλήρω εμβολιασμένοι, αν νοσήσουν, έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να πεθάνουν από τη μετάλλαξη ΔΕΛΤΑ από τη μη εμβολιασμένη. Την ίδια ώρα, πολλά ερωτηματικά δημιουργεί η επίθεση του καθηγητή φαρμακολογία στο Πανεπιστήμιο Κρήτης Αχηλέα Γραβάνη προ του ανεμβολία του, καθώ περιέχει πολλέ ψευδεί ειδήσει. Όπω αναφέρει ο Αχιλλέας Γραβάνη, η μετάλλαξη Δέλτα καλύπτεται από τον πλήρη εμβολιασμό και με τι δύο δόσει των Pfizer και AstraZeneca εμβολίων, κάτι που όπω προαναφέραμε δεν ισχύει.